Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι τα Ρεξ εδώ και θα σας καλωσορίσω σε άλλο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα παίζουμε λίγο το Final Fantasy 15, το playable demo, το οποίο είναι δωρεάν στο Steam και μπορείτε να το παίξετε όποτε θέλετε. Πριν ξεκινήσουμε να πω κάποια πράγματα για το Final Fantasy, το σαν σειρά, όταν ήμουν παιδάκι, και ας είμαι ακόμα λίγο στην ψυχή μου, το Final Fantasy γενικώς σαν σειρά ήταν η αγαπημένη μου, ξεκινώντας από το Final Fantasy 7 και το 8, τα οποία ήρθαν σε εμάς τη δεκαετία του 90, θυμάμαι καλά, ίσως λίγο πιο μετά. Και έχουν ανακοινώσει ότι θα βγει το Final Fantasy 15, το πιο καινούργιο Final Fantasy που έχει βγει ως τώρα, το PC, μέσω Steam ή μέσω του launcher της Square Enix. Μπορείτε να το αγοράσετε οποιαδήποτε στιγμή. Νομίζω ακόμα δεν έχει βγει, αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα playable demo στο Steam για να το παίξετε όσο θέλετε. Και αυτή τη στιγμή θέλω να δω το game πως είναι γενικώς, και άμα στο μέλλον μου αρέσει και άμα θέλετε να δείτε ένα gameplay αυτού του game, σκοπεύω να το πάρω. Που παίζω με το χειριστήριο κλασικά, έχει κάποια προβλήματα έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να στέλνει σήμα στο PC και θα το πετάξω από το παράθυρο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, συγχωρέστε με, αλλά θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είναι demo, έτσι ναι, θα πάμε στο normal. Tutorials offers interactive explanations about the story and combat training, combat system of Final Fantasy 15. Initial tutorial. Θα προτιμήσω να κάνω το tutorial και μετά θα παίξω κανονικά το game. Άμα λοιπόν δείτε ότι δεν θέλετε να δείτε το tutorial, ευχαρίστω μπορείτε να το σκιπάρετε μέχρι κάποιο σημείο. Θα βάλω κάποιο κουμπί άμα μπορώ κάποιο στο YouTube για να μπορέσετε να το σκιπάρετε πιο μετά. Αν δεν μπορώ, απλά δεν θα μπει και θα πρέπει να το ψάξετε. Λοιπόν, initiate your before starting the game, ναι. Θέλω να το κάνω αυτό κυρίως γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Για ποιο λόγο δείχνει το πόντι και από τη στιγμή που παίζω με το controller. Ποια ιδέες είναι αυτές. Γενικώς είχα προβλήματα να το κάνω launch, αλλά το game, αλλά τέλος πάντων. Όπως βλέπουμε το πόντι και το έχουμε τώρα. Ω, τι είναι αυτό. Oh shit. Γιατί τον είτε αυτό. Hey there, knocked. Oops. It's good to see you again. Carbuncle. Carbuncle. You remember my name, right? You gave it to me after all. And a cactuar? Okay. Τον κόσμο των ονείρων μας. Και το χειριστήριο κράσαρε, δεν βγάζει τίποτα πλέον. Σε παρακαλώ, άσε με να παίξω λίγο το game. Δεν ζητάω πολλά, δεν θα πάρει πολύ ώρα. Μία ωρίτσα το πολύ, άσε με. Μην παίρνει ρεύμα. Μην εκεί. Ωραία. Κομματί τώρα. Το lore πιστεύω δεν θα το δω. Δεν θα το κοιτάξω κάποια άλλη στιγμή. Αν δω κάποια στιγμή μόνος μου, δεν νομίζω να χρειάζεται το με. What a pal. Gladius has your help. Training. Ok, let's get started. Για να δούμε. Defend yourself. Right button. Face. Okay. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Α, μπορώ, okay. Oh shit. Δεν το δω αυτό. Α, μπορώ και να μην δείξω, nice. Έτσι τόσο σχετικά εύκολα, απλά πρέπει να κρατάω το κουμπί πατημένο. Blitz. Α, με βαράει κι αυτός, lol. Παρακαλώ. Εδώ. Και γενικώς άμα βαράμε από πίσω τρώει παραπάνω τα μάτια, αυτό είναι καλό να το ξέρουμε στο μέλλον. Gladioluth. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε, πώς είναι. Παρινγκ. Οκ. Οκ, πάρει. Να
απλά πράγματα, εντάξει. Ω, ένα τσόκομπο. Τι ωραία. Γιατί με βαράει όσο έχει, έχουμε βγει από το τώρα. Πάλι τα έπαιξε το χειριστήριο. Το κερατό μου. Θα το... Γενικώς το battle system είναι ενδιαφέρον. Oh shit. Αυτό. Άι. Φίλε Noctus, όχι, Gladiolus είσαι για τον Μπούτσο πραγματικά. A+, plus, έλα ρε. AMD, άργησα όντως. Say while you're here you want to practice warping. Ναι, sure, θα ήθελα να το δοκιμάσω. Και άλλη μια φορά, αν το tutorial σας κάνει και βαριέται και θέλετε να δείτε λίγο gameplay, σκυπάρετε. Warping and MP. Α, ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε και MP. Α! It's warping time. Blade Warp. Nox has the ability to instantly warp to where he throws his weapon. Okay. Lock on, track. When locked onto, onto an enemy, blade warp becomes a warp strike. Okay. Έλα. Τι αυτό ήταν όλο. Απλά πατάω ένα κουμπί και το κάνει. Point warp, okay. Notice can also point warp to specific locations. Look around to marker, you can point warp to blue markers when they appear on the screen. Okay. Ah! Να πάω κι αλλού. Nice. Από ό,τι βλέπω το MP αυτή τη στιγμή πέφτει, έχει regen, αναβαίνει μόνο του, είπα. Όταν δεν είμαι εδώ πέρα αράζω και γεμίζω MBK HP, ok. Χρήσιμο. Γενικός. Performing an a point what wishes to restores all MP, take note of markers in case you need a respite, ok. Και τα απλό, απλά πατάς ένα κουμπί. With warp strikes alone. Oh shit. Ah, then I can pay, okay. Άσε με. Τι από εδώ Gladiolus. Άσε με να γεμίσω. Γιατί δεν το κάνει. Α! Πάρε και το dodge. Α,
Oh yeah! Ωια! Όταν κάθομαι εκεί πέρα πάνω γεμίζει όλο μου το μάνα, εγώ δείτε. Οκ, okay, nice, nice. Ωραίο mechanic. Resistances. Οκ. Okay. Try staying gladiators a few times, okay. Και δεν τρώει damage. Weapons, when striking an enemy, the damage value may appear in different colors, okay. Orange increase damage, purple reduce damage, ωραία. Try another weapon, daggers. Okay. Oh, ακροβάτης έγινα, ωραία. Ω, μ' αρέσει αυτό το τέτοιο. Μ' αρέσει το style των daggers. Τα. Travel είναι. Ναι, θα το ήθελα να το δοκιμάσω, αν μου αφήσει να το κάνω. Α, έτσι. Oh shit. Ουσ! Οκ, οκ, cool. Spells, έχουμε και spells επιτέλους. Here's a spell to get you started. Oh, τι όμορφο λοιπόν αυτό. Fire, επί 5. Fire gear change weapon category. Οκ. Εντάξει. Γενικώς, αυτό είναι ένα mechanic το οποίο δεν μ' αρέσει, το οποίο μου θυμίζει το Final Fantasy 8, που σημαίνει ότι μάλλον το MP χρησιμοποιείται για να τηλεμεταφέρομαι και όλα τα spells πρέπει να τα βρίσκω από κάπου για να τα χρησιμοποιώ, δηλαδή τα παίρνω από κάποιον εχθρό ή τα βρίσκω στον κόσμο και τα μαζεύω και τα χρησιμοποιώ, μάλλον έτσι θα δουλέψει. Anyway, για να δούμε. Swap weapon, fire spell and custom gladiators, ok. Πού είναι? Το βρήκα γενικώς, ουσιαστικά έπρεπε. Λέει, ας πούμε, στα δεξιά δεν λέει το gear. Λέει ουσιαστικά να πάω στο gear, ουσιαστικά, και να έρθω εδώ πέρα και να πάω στο τελευταίο tab, ουσιαστικά, και έχει το fire, έτσι. Ερχόμαστε εδώ, βάζουμε το fire και θέλω να υποθέσω ότι με αυτό θα το κάνει. Nice. Πολύ χοντρό damage. Wow. Τι είναι αυτό το τσοκόμπο, ρε? Prime spell, aim, release, cast, match, cast, anything indiscriminately, take care of your allies, not content, devastation, okay. 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 Ενδιαφέρον. Active and wait, δεν θέλω το wait εγώ. Elemental energy, you can use to craft spells. Oh! Ice energy 15. One more to gladio this time. Okay. Λοιπόν, ας πούμε ότι τώρα θα δούμε ότι τώρα δεν είναι δυνατό, ας πούμε. Elements, πάμε εδώ πέρα και θέλουμε να πάμε elements. Okay. And the catalyst on crafting to increase the space potency or add an effect such as poison, multicast. Ooh.
Ξέρω εγώ, βάλε. Τι να κάνω τώρα, ξέρω. Βάλτε όλο. Α, θέλω να κραφτάρω Blizzard τώρα. Blizzard! Οκ. Sorry, what? Ωραία, θέλω να βάλω αυτό εδώ. Σωστά. Οκ. Craft. Τώρα φτιάξαμε 3 Blizzard υποτίθετα. Άρα το βάζουμε εδώ. Οκ. Και υποθέτω ότι αν κάνω τώρα αυτό, θα κάνει διαφορετικό spell. Α, δεν μπορώ να το κάνω ακόμα γιατί δεν έχω mana, οκ. Έλα, δεν θα μου αρέσεις. Όπω ρε μεγάλε, μπράβο. Μιλάμε προ. Oh shit. Αυτό. Damn! Oh, that's huge! Oh, μαλάκα, that's huge! Κοίτα το range! Έχει παγώσει όλο το τέτοιο. Α, πρέπει να το κάνω defeat, ok. Ναι, γλαντιόλους. Easy! Μηδέν XP! Γεια μου, πουτάνα. Teamwork. Που έχει πάρα πολλά το tutorial, έτσι είναι τεράστιο. Πάμε. Πρόμπτο. Αυτός. Ωπ, μήνυμα. Noctis friends engage in combat automatically. Okay. If they're nearby when Noctis performs a parry or blindside using a sword, greatsword, or polearm, they may join in for a link strike. Okay. Blindside when behind enemy. Parry. Ωραία, άρα θέλω να τον κάνω πάρει αυτόν οπότε έτσι. Ας τον κάνουμε να πάρει. Α, και βαρέει και αυτός ας πούμε δηλαδή. Ντάιο. Oh shit. Πήγαν τα ταγκεράκια ρε. Κάτσε, τρώει καθόλου τα μάτια από αυτό, τι λέει τώρα. Ψέμα, πάρε αυτό. Τεχνικές. Noctis friends unique, have unique techniques. They perform at his command, perform a technique, depletes a tech bar, which will gradually in battle, okay. Piercer. Με το left button. Ήγε ρε παιδιά, πώς το κάνουμε τώρα. Α, οκ, κατάλαβα. Ουσ! Αυτό τον όλο. A successful technique creates an opening for Noctis. Press when prompted to follow up with another attack. Okay. Spend a bit in the assassin menu to learn new techniques and put up their mirrored effects used in battle. Okay. Αυτό είναι ένα level up system το οποίο νομίζω ήταν στο Final Fantasy 10. Μας καλάει. Danger! Oh shit! Όταν μας τελειώσει το health, μπαίνω σε state of danger, δεν μπορώ να κάνω build ουσιαστικά, μου μειώνει το max HP over time και όταν πάω damage, άμα το HP μου είναι 0, το game είναι over, ok.
Εδώ, τι να κάνουμε στο His Rescue, οκ. Okay. Αφήστε με. Ήρθω εδώ. Ωραία, φίλε, μπράβο. Μπράβο, ρε μεγάλο. Rest. Οκ. Ω, πρόμπτο! Έλα, close. Thank you. Αλλά η notice, however, that the note automatically recover and need to be rescued first, okay. Άρα είναι μαλάκες. Έμα την πουτάνα μου! Animation είναι αυτό που κάνω τύπος. Does not restore maximum HP. Και πώς το κάνουμε restore το maximum HP. Και πάλι το χειριστήριο μου τα έπαιξε. Άμα την πουτάνα! Items while in danger, if an enemy cast, if an item targets only one person, select who? RT. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω και στον τον πρόμπτη. Nice. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Lift a set of danger when you're restoring HP. Okay. Cool, cool, cool. Γενικώς οι χειρισμοί είναι αρκετά απλοί, απλά είναι πολύ. Team up with Frodo to take down Galeolus. Wow. Magic flask. Ωραία, άρα θέλω να έρθω εδώ, θέλω να πάω στο gear, θέλω να πάω στο Nocti, να πάω στα spells και να του βάλω ένα fire. Elemancy, δεν ξέρω αν μπορώ να φτιάξω κάτι, δεν μπορώ να φτιάξω κάτι, έτσι πάμε. Oh shit! Okay. Κάπου να το κατευθύνω αυτό, okay. Μηδέν! Έλα πλάκα τώρα. Οκ, okay. Πάρα αυτό. Τι θα κάνει αυτό, εγώ πάτσα το... Εντάξει, ήταν αρκετά easy μπορώ να πω. Όλος γιατί ξαπλώθηκε κάπου, τι έγινε. Ωραία, και αυτή τη στιγμή όπως είμαστε μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα νέο game. Έτσι θα ξεκινήσουμε ένα νέο game. Κάνω λίγο κάτι ρυθμίσεις εδώ που θέλω. Ωραία. Accept in time, ναι, sure. Και πάμε. Drills are also available for honing skills, sparring and spellcasting. Okay. I'll fly to your side. Τι μαλακές εσύ που θα με βοηθήσεις κιόλας. Άμα την πουτάνα σου. Ωφου. Συγγνώμη για αυτό, τηλέφωνα και μαλακίες. In a time unknown, only a prophecy keeps hope alive in people's hearts. When darkness veils the world, the king of light shall come. Now, four brave warriors begin the journey, prepare to fight. What awaits these four, however, none does know. The tale of the chosen key, king, savior to the star, okay? Ποιος είναι αυτός? Noctis Lucis Caelum. Oh damn. Τι γίνεται? Hey. Εντάξει, okay. Ξέρω ότι δεν δουλεύει καλά το χειριστήριο, μην το γάμα τώρα. Τι γίνεται? Δεν βλέπω. Είναι ένα κομμανάκι εκεί πέρα στη μέση, νομίζω. Oh shit, δεν είναι κομμανάκι, είναι τύπος. Καμώ το χειριστήριο ρε πούστη μου. From to Argentum. Knocked, over here!
Oh yeah. Quickly, before he strikes again. Here comes. Damn. Τη μισθή μου τρέχει ασταμάτητα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί λόγο. Α, οκ, σταμάτησε. Τι ακριβώς έγινε. Before the fall. Fall, κάτσε τότε. Αυτό ήταν το μέλλον. Ρε φίλε, πόσο γαμάτα είναι τα γραφικά. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you. Δεν πόσο γαμάτα είναι τα γραφικά, ρε πούστη μου. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Αυτά τα sound effects που κάνουν οι Ιαπωνέζοι όταν κινούνται είναι πολύ περίεργα. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son. Merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall. Ωραία, το cinematic πολύ ωραία. Το ξέρω ότι ήταν η μάπα μου εδώ πέρα, και αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω στέλνει για να μπορέσω να τη βγάλω. Όσο παίζει το cinematic δηλαδή, θα το έχω φτιάξει για την επόμενη φορά. Αναλόγως το πόσο μεγάλο θα είναι το τέτοιο βασικά το βίντεο. Chapter 1, Departure. Prince Noctis Luthis Caelum sets forth from his homeland with his three retinue in tow. His destination Altissia, capital of Accordo. Τι ονόματα είναι αυτά? Where he will formalize the union of states through his marriage to Lady Lunafreya of the Imperial Province of Tenebrae. Τι ονόματα είναι αυτά πραγματικά? Ένα μαξάκι. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only count so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. Get up. Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Push?
Προσπαθώ. Α, πρέπει να κρατήσω και τα δύο... Να κρατήσω τα τρίγκερ. Exactly a fairy tale beginning, huh, Prince Noctis? Let ourselves get carried away. Look, these things happen. Θα σκεπάρω αυτό το κομμάτι. Σταματήστε να μιλάτε. What? Just this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if you just let go. Don't even think about it. Αφήστε με να μιλήσω. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh, we just switched back there. It's my turn, Noct. Θα σκυπάρω αυτό το κομμάτι γιατί παίζει copyright τραγούδι, οπότε και δεν θέλω να φάω copyright ban. Έτσι, άμα γίνει τίποτα θα επιστρέψουμε μόνο. Oh shit. Y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Aha. Hello, Your Highness. Congrats on your wedding. Not hitch just yet. Lady Luna Freya's groom to be here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Papa. Well, that makes you Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Yellow Sid. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slack jaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Okay. Hello, Munefa. Y'all heard him. Ebenes. Get moving. Right this way. Όπως λέει και αυτή η σπαστική διαφήμιση. Εμπενές! Now, play the waiting game. Never liked that game. Never any good at it either. Okay. Λοιπόν, ας στάρουμε μερικά πράγματα. Βάλουμε subtitles on. Okay, names. Okay, okay. Audio, voice. Θέλω να δοκιμάσω να δω άμα θα είναι καλύτερη η τέτοια. Το voice να είναι στα ιαπωνικά. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Language. Voice. Πιστεύω ότι φέρνει λίγο πιο originality, ας πούμε, στο game. Τι. Δεν σου πρέπει να το ξανακάνω όλο αυτό από την αρχή. Δεν έχω κάνει κάποιο save, μην μου το κάνεις αυτό. Please no. Πες μου ότι κάνει κάποιο load. Έχει κάνει load, εντάξει, okay.
Ωραία. Μπορώ να μιλήσω σε κάποιον. Γεια σου. Τοκ. Όζι, この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。ναι, ειλικρινά θα προτιμήσω, ρε φίλε, να το έχω στα ιαπωνικά. Είναι λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν... Είναι γαμάτο. What's a guild? Υποθέτω ότι τα guild είναι, είναι το currency το οποίο υπάρχει στο game, όπως υπάρχουν σε όλα τα Final Fantasy. Λοιπόν, επειδή μου σπάει τα νεύρα το χειριστήριο μου, θα τελειώσω το βίντεο εδώ πέρα, γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να παίξω σωστά. Θα μπορούσα να παίξω με το πληκτρολογικό και το ποντίκι, αλλά δεν θέλω, γιατί δεν με βολεύει καθόλου μα καθόλου. Έτσι, θα δω τι μπορώ να κάνω με το χειριστήριο. Θα αφήσω το βίντεο εδώ. Και θέλω να, όσοι δείτε αυτό το βίντεο, να μου πείτε τι θέλετε να δείτε από αυτό, να το συνεχίσω. Όταν βγει το game να το αγοράσω και να παίξω. Θέλετε τα voices να είναι στα αγγλικά ή στα ιαπωνέζικα ή στα πορτοκαλικά, δεν ξέρω και εγώ τι γλώσσες έχουν. Anyway, εγώ προσωπικά προτιμάω στα ιαπωνικά, αλλά άμα αυτοί που θέλετε να δείτε το βίντεο, το game, το θέλετε στα αγγλικά, θα το βάλω στα αγγλικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έβαλα τους υπότιτλους στα αγγλικά, για να τα βλέπετε στα αγγλικά. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Αν τα απολαύσατε, like, share, subscribe και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye! Α, και κάτι άλλο. Άμα δεν θέλετε να το δείτε, άμα δεν υπάρχουν comments για να μου πείτε τι θέλετε, άμα θέλετε να το δείτε ή όχι, θα το παίξω μόνος μου, έτσι δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να το παίξω αυτό το game. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye! Για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, γιατί δεν το τελειώνω. Τι ρε, πούστε.